Μακαριστός Άγιος Γέροντας Κύριλλος έλεγε, κάποιος χριστιανός εκεί στη Ρωσία πήγε σε ένα μοναστήρι, πήγε στο καθολικό, στάθηκε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και άρχισε τα παράπονα. Δεν με βοηθάς σαν τους άλλους ανθρώπους. Γκρίνια. Τον άκουσε ένας στάρετς, εκεί ένας γέροντας και πήγε τον πλησίασε. «Γιατί παραπονείσαι, παιδί μου», του λέει. «Τι δεν έδωσε ο Θεός σε σένα από αυτά που έδωσε στους άλλους?» «Να σε ρωτήσω», του λέει, «αν σου δώσω 1000 γρόσια, θα μου επιτρέψεις να σου κόψω το χέρι?» «Αυτό δεν θα το επιτρέψω με τίποτε», απάντησε. «Τότε, αν σου δώσω 5000, θα μου επιτρέψεις να σου κόψω το ένα πόδι?» «Δεν θα το κάνω», ήταν η απάντηση του ανθρώπου. «Αν σου δώσω 10000 ρούβλια, θα μου επιτρέψει να σου βγάλω το ένα μάτι?» «Όχι, δεν θα το κάνω με τίποτε». Επομένως, του λέει, «κοίτα πόσα σου έχει δώσει ο Θεός, και 1000 ρούβλια και 5000 ρούβλια και 10000 ρούβλια και 100000 ρούβλια και έχεις τα μάτια σου και βλέπεις, έχεις τα πόδια σου και περπατάς και τρέχεις, έχεις τα χέρια σου και εργάζεσαι. Αν δεν είχες τα μάτια σου και ήσουν τυφλός, τι θα έκανες?» Το σκέφτηκε ο άνθρωπος αυτός. «Τίποτα δεν θα έκανα. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ, γέροντα, που ήρθες στα συγκαλά μου και με έβγαλες από αυτήν την ταλαιπωρία των λογισμών που είχα». Έτσι στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή ακούσαμε, αδελφοί μου, για έναν τυφλό που χρόνια ήτανε ζητιάνος. Δεν είχε, χρόνια είχε να δει το φως της ημέρας, να δει τους συνανθρώπους του, να δει τον ουρανό, να δει τα δέντρα, να δει τη φύση. Έτσι όταν ο Κύριος μας πήγαινε κοντά στην Ιεριχώ, εκεί σε έναν δρόμο καθόταν αυτός ο τυφλός και ζητιάνευε. Άκουσε θόρυβο, άκουσε φασαρία. Τους ανθρώπους που συνόδευαν τον Κύριο, οι οποίοι τρέχανε κοντά του. «Τι συμβαίνει», λέει, «τι γίνεται εκεί να τους αυτός ο θόρυβος?» «Ο Ιησούς ο Ναζωραίος», του λένε, «έρχεται». Είχε ακούσει και είχε πιστέψει στη δύναμη, την ιαματική, τη χάρη, την παντοδυναμία του Κυρίου, τη δύναμή του πάνω στους ανθρώπους, πάνω στην κτήση ολόκληρη, και άρχισε να φωνάζει με πίστη ακλόνητη: «Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με». Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, μου θυμίζει όταν το λέμε με πίστη, που τρέμουν και φεύγουν οι δαίμονες. Φώναζε και ο κόσμος του λέει: «Μη φωνάζεις, μας ενοχλείς, αλλά θα ενοχληθεί και ο Κύριος». Και όσο του λέγαν «μη φωνάζεις», εκείνος τόσο πιο πολύ φώναζε. Τον άκουσε ο Κύριός μας και ως έσπλαχνος πατήρ τον εσπλαχνίστη, ως έσπλαχνος Θεός τον εσπλαχνίστηκε και λέει: «Φέρτε τον κοντά μου. Τι θέλεις να σου κάνω, παιδί μου», του είπε. «Ή να αναβλέψω, να ξαναβρω το φως μου». Το ζήτησε όμως με ακράδαντη πίστη, χωρίς καμία αμφιβολία, χωρίς να διακριθεί. Και ο καρδιογνώστης Κύριος μας, ο οποίος ακόμα και τα κρίφια
που έχουμε εμείς μέσα στην καρδιά μας, όπως λέμε, τα γνωρίζει, βλέποντας αυτήν την ακλόνητη πίστη του τυφλού ζητιάνου, του είπε: «Ανάβλεψον, η πίστη σου σε εσωκέσαι». Να ξαναβρεις το φως σου. Αυτή η πίστη σου, η ζωντανή, σε σώζει. Και αμέσως, λέει ο ζητιάνος, είδε το φως του. Και έδωσε δόξα στο Θεό, εδόξασε το Θεό, που με την ευλογία του Ιησού, του Κυρίου μας, βρήκε το φως του. Και όλοι έδωσαν, λέει, ένον στο Θεό, όλοι δοξάζαν το Θεό. Αλλά εκείνος έμεινε κοντά στον Κύριο, έγινε μαθητής του, αυτός, ο τυφλός, ο πρώην τυφλός. Γιατί είδε και με τα μάτια της ψυχής του και με τα αισθητά του μάτια όλη τη θεότητα και την ανθρωπότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και σε μας πολλές φορές συμβαίνουν ασθένειες και τύφλωση και άλλες ταλαιπωρίες. Εάν έχουμε αυτή την ακλόνητη πίστη του τυφλού, ο Θεός πάντοτε προστρέχει και έστω κι αν μας δοκιμάζει και λίγο, μας χαρίζει την ίαση και την υγεία. Κι αν πάλι κατά τον Θεό δεν μας συμφέρει να μας θεραπεύσει ή να εκπληρώσει το αίτημά μας, κάτι άλλο ετοιμάζει ο Θεός για μας. Ο Άγιος Άνθιμος ο Κουρούκλης, στην Κεφαλονιά, όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, 7 χρονών τυφλώθηκε. Μετά από μια παιδική ασθένεια, την ανεμοβλογιά, η μάνα του, πιστή γυναίκα, έκανε 40 λίτρουγο. Με το που τελείωσε το 40 λίτρουγο, ξαναβρήκε το φως του. Ευσεβής η οικογένειά του, μεγάλος με τα νάματα της πίστεως, έγινε μοναχός. Απ' την πολλή του άσκηση επέτρεψε ο Θεός και ξανατυφλώθηκε. Δεν το βάλε κάτω όμως, περιήρχε το τόπους και τόπους. Εκείριδε το Ευαγγέλιο του Θεού, θαυματουργούσε, μέχρι και φίδια έδιωξε απ' τη Χίο. Έκτισε πολλά μοναστήρια στα νησιά μας και σε άλλους τόπους. Και κάποτε που βρέθηκε στο Άγιον Όρος, στάθηκε, λέγει, μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς και την παρακάλεσε και της είπε: «Παναγιά μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με και εμένα. Δώσ' μου έστω λίγο, λίγο φως, λίγο να βλέπω». Και το βράδυ, εκεί που ήταν στο κελί του, βλέπει την Παναγιά μας και του λέει, βλέπει πνευματικό το τρόπο: «Να σε ρωτήσω, Άνθιμε, πού θέλεις να βλέπεις, εδώ, στη γη ή στη βασιλεία του Θεού, στη βασιλεία του Υιού μου?» Και εκείνος απείλησε: «Θέλω να βλέπω στη βασιλεία του Θεού, στη βασιλεία του Υιού σου». Άλλο σχέδιο λοιπόν είχε ο Θεός για τον Άγιο Άνθιμο, τον Κουρούκλη. Και εμείς έχουμε τα μάτια μας, τα αισθητά, και ενώ βλέπουμε, πολλές φορές δεν βλέπουμε. Ενώ βλέπουμε το θαύμα του Θεού μπροστά μας, ενώ σκοντάφτομαι στο Θεό κάθε μέρα, πολλοί δεν τον βλέπουμε. Πολλοί λέμε: «Δεν υπάρχει Θεός». «Υπενάφρον εν την καρδία αυτού ουκέστη Θεός». Ένας άφρον, ένας πνευματικά τυφλός μπορεί να το πει αυτό. Αυτός που ζητάει, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, να του φωτίζει το σκότος του νόος και της ψυχής του,
Ο Θεός στέλνει το φωτισμό του Άγιου Πνεύματος, τη χάρη του Άγιου Πνεύματος και ζούμε αυτά που ζούσαν οι Άγιοι μας, αυτά που ζούσαν ο Άγιος Δαβίδ, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος. Σήμερα εορτάζει και η μνήμη, τιμούμε και τη μνήμη του Οσίου Διονυσίου τον Ολύμπο. Η ζωντανή πίστης και η καθαρή πνευματική όραση του Αγίου Ιακώβου τον έκανε να δει συλλειτουργό του τον Άγιο Διονύσιο τον Ολύμπο, όπως μας έλεγε, τον οποίον και φιλοξένησε εδώ στο μοναστήρι. Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα. Πίστη σημαίνει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Μια καλή και αγαπητή αδελφή μου έστειλε χθες ένα κείμενο για τον Άγιο Παΐσιο, που τον ρώτησαν τι να κάνουμε γέροντα για να ξεφύγουμε από αυτές τις δυσκολίες και να σωθούμε. Και εκείνος αναφέρθηκε στη μεγάλη φωτιά του προηγούμενου αιώνα εκεί στο Άγιον Όρος. Έπιασε μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε από το Ρωσικό. 2.000 ήταν οι μοναχοί τότε και 3.000 οι εργάτες. 5.000 άνθρωποι τρέξανε να σβήσουν τη φωτιά. Μα τίποτα. Προχώρησε προς το βατοπέδι. Περί τους 300 μοναχούς ήταν και 200 εργάτες. Τρέξανε και αυτοί. Μα η λέλαπα της φωτιάς κατέκαιε τα πάντα και πήγαινε προς τη Φιλοθέου. Καμιά τριανταριά μοναχοί, εκεί τρέξαν και αυτοί με φτιάρια, με ένα γεροντάκι, συνετό, ησυχαστικό. «Πού πάτε αδελφοί μου», τους λέει. «Χιλιάδες οι μοναχοί και οι εργάτες και δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε. Τι να κάνουμε γέροντα, αγκαλιάστε την Παναγιά, τη γλυκοφιλούσα και μη φοβάστε». Τρέξαν, αγκάλιασαν οι μοναχοί με πίστη την Παναγιά και η φωτιά έφτασε μέχρι τα όρια της Μονής Φιλοθέου. Ούτε χιλιοστό, λέει, δεν πέρασε τα σύνορα της Μονής. Κάτι μας θυμίζει αυτό. Κάτι πολύ πρόσφατο στη Μονή μας. Ούτε χιλιοστό δεν άφησαν οι Άγιοι Δαβίδ και Ιάκωβος και Άγιος Γέροντας Κύριλλος να περάσει αυτή η δαιμονική λέλαπα της φωτιάς μέσα στη Μονή. Την κράτησαν, γιατί όλοι οι πατέρες, ένα σώμα, μια ψυχή, δώσανε εμπιστοσύνη στους Αγίους και είπαμε ό,τι πει ο Θεός. Δικό τους είναι το σπίτι. Αυτοί είναι νοικοκύριδες. Οι Άγιοι, αυτοί θα το προστατεύσουν. Τα αφήσαμε όλα στους Αγίους. Το ίδιο συνέβη και πριν χρόνια και στη Μονή του Αγίου Νικολάου, στο Γαλατάκι, στο γυναικείο μοναστήρι και εκεί μέχρι τα όρια της Μονής και στη Μονή Μακρυμάλης, εκεί που είναι η Αγία Κάρα του Αγίου Παρθενίου, Επισκόπου Λαμψάκου και σε πλήστες άλλες περιπτώσεις. Όποια κι αν είναι η συμφορά, η πίστης μας στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους μας, τη διαλύει. Έτσι με αυτή την πίστη στους Αγίους μας, μας περιγράφει και η κυρία Αναστασία από τη Μακεδονία, από την Αλεξάνδρεια συγκεκριμένα, για τη θαυματουργική επέμβαση των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου, αλλά και τη βοήθεια του Γέροντος Κυρίλου στην κόρη της, που έπαθε κάποιες επιπλοκές μετά τη γέννα. Παρακάλεσαν τους Αγίους, τηλεφώνησαν, προσευχηθήκαμε. Όλα πήγαν καλά. Την κόρη μου, λέει η κυρία Αναστασία, γέροντα Γαβρίλη, τη γνωρίσατε πριν 4 χρόνια. Όταν είχε δώσει πανελλήνιες εξετάσεις, πανελλαδικές και δεν πέρασε στη σχολή που είχε επιλέξει. Και της είπατε, παιδί μου, ο γέροντας Κύριλλος επιθυμούσε, ήθελε, συνιστούσε στις κοπέλες
να δίνουν παιδαγωγικά. Παιδαγωγικά να δίνετε, έλεγε στις κοπέλες. Άκουσε τη συμβουλή του μακαριστού Αγίου Γέροντος Κυρίλου που μεταφέραμε με τα χείλη μας. Επικαλέστηκε την ευχή του και πέρασε σε σχολή του Βόλου. Τελείωσε, έκανε οικογένεια και συνεχίζει να επικαλείται με πίστη τις πρεσβείες των Αγίων μας για να τη βοηθάνε στη ζωή της. Αυτή την πίστη ας έχουμε και εμείς και να μην διακρινόμεθα. Και η χάρη του Θεού, της Παναγίας μας, των Αγίων μας θα μας σκεπάζουν και θα ακούμε και εμείς από τον Πανάγαθο Θεό σε όλες αυτές τις δυσκολίες που περνάμε. Η πίστη σου σε σοκέσαι. Η πίστη μας αυτή με τη χάρη του Θεού θα μας σώζει. Και το ευχόμεθα σε όλους σας. Αμήν.